Η κρίση του κορονοϊού έχει ήδη σοβαρέ επιπτώσει σε έναν από του σημαντικότερου τομεί τη ισπανική οικονομία. Η δημοσίευση των επίσημων στατιστικών δείχνει με ακρίβεια τον καταστροφικό αντίκτυπο που έχει η πανδημία στον τουρισμό αυτή τη χώρα. Σύμφωνα με στοιχεία που δημοσίευσε τη Δευτέρα το Εθνικό Ινστιτούτο Στατιστικής, η Ισπανία δέχτηκε τον Ιούνιο του 2020 204.000 ξένου τουρίστε, ποσοστό μειωμένο σχεδόν κατά 98% σε σχέση με τον Ιούνιο του 2019. Τότε η χώρα είχε φιλοξενήσει περισσότερου από 8,8 εκατομμύρια επισκέπτε από το εξωτερικό. Αυτό σημαίνει ότι η Ισπανία έχασε σε ένα μήνα 9,5 δισεκατομμύρια ευρώ σε σύγκριση με την περσινή χρονιά. Ενώ αν προσμετρήσουμε και άλλους παράγοντες φέτος, η απώλεια εσόδων από τον τουρισμό ανέρχεται μέχρι στιγμή σε 28,6 δισεκατομμύρια ευρώ. Η κατάσταση συναγερμού στην Ισπανία μέχρι τις 21 Ιουνίου και η δραστική μείωση των τουριστών κυρίως από το Ηνωμένο Βασίλειο είναι δύο από τους λόγους που εξηγούν αυτή την κατάρρευση, ενώ η κατάσταση δεν αναμένεται να βελτιωθεί πάρα πολύ τον Αύγουστο. Ο μικρό αριθμό των ξενοδοχείων που είναι ανοιχτά και το χαμηλό ποσοστό πληρότητά του αποτελούν σαφείς ενδείξει γι' αυτό. Τη Δευτέρα, η Ισπανία ζήτησε 20.000 εκατομμύρια ευρώ από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή και το πρόγραμμα υποστήριξη εργασίας SURE.